αντιλαμβάνεστε ότι 40 δις είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Είναι 30-40 φορές, 30 φορές παραπάνω από όσο θέλετε να μαζέψετε από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και τα 40 δις πάνω στο δημόσιο χρέος θα επηρεάσουν τους επόμενους προϋπολογισμούς. Θα θέλαμε λοιπόν, αυτό αφορά και τον αγαπητό πρόεδρο της Επιτροπής μας, ο οποίος οφείλω να πω ότι έχει με αξιοσύνη και δικαιοσύνη παίξει το ρόλο του μέχρι στιγμής, να συνεννοηθεί με την κυβέρνηση για να δούμε πότε μπορούμε σύντομα, θα θέλαμε εμείς, πριν ολοκληρώσετε την οριστική και αμετάκλητη αποχώρηση του δημοσίου από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, να ενημερωθούμε. Θα εξετάσουμε το αίτημα, κύριε συνάδελφε, για να οργανώσουμε μια τέτοια συνεδρίαση, αλλά θα δούμε λίγο και τις ημερομηνίες, γιατί όπως ξέρετε μέχρι το κλείσιμο της Βουλής, μέχρι τα Χριστούγεννα, έχει η Επιτροπή να συνεδριάσει για τον προϋπολογισμό και άλλα 3 νομοσχέδια. Θα δούμε το χρόνο και σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοια, να οργανώσουμε μια τέτοια συνεδρίαση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη κύριε συνάδελφοι, αν είχαμε τη δυνατότητα αυτή η συνεδρίαση να μπει πριν την τελική συζήτηση του προϋπολογισμού, θα έκανε και τη συζήτηση του προϋπολογισμού πολύ πιο παραγωγική. Σας ευχαριστώ πάντως για την διάθεσή σας να οργανωθεί.